Κυρίες δεσποινίδες και κύριοι, από το κλειστό γυμναστήριο της Νίκαιας, καλώς απόγευμα. Θα παρακολουθήσετε σε ζωντανή μετάδοση τον αγώνα μπάσκετ ανάμεσα στις ομάδες του Ιωνικού Νίκαιας και του Ολυμπιακού. Αγώνας για το πρωτάθλημα της πρώτης εθνικής κατηγορίας. Πειραϊκό ντέρμπι. Ήδη ο Ιωνικός με τα άσπρα και τα μπλε και ο Ολυμπιακός με τα κόκκινα είναι έτοιμοι για το τζάμπολ. Βλέπουμε εδώ τους παίκτες των δύο ομάδων. Θα αρχίσουν για τον Ολυμπιακό Κουκκής, Παραγιός, Καμπούρης, Σαμπάνης και Μανιάτης. Και για την Νίκαια Πετρίδης, Περτέσης, Αλεξανδρίδης, Αγγελίδης και Καλαφατάκης. Διαιτητές του αγώνα, τους βλέπουμε στο βάθος, είναι ο Κώστας Δρίγας και ο Σταύρου. Πρώτος διαιτητής φυσικά ο Ρίγας, δεύτερος διαιτητής ο Σταύρου, αριστερά ο Ρίγας, δεξιά ο Σταύρου, τους βλέπουμε τώρα από κοντά. Και ο Κώστας Δρίγας θα κάνει το τζάμπολ. Να σημειώσουμε ότι οι εισπράξεις του σημερινού αγώνα από την πλευρά του Ιωνικού δίνονται υπέρ των παιδιών της Αιθιοπίας. Περτέσης στην πρώτη επίθεση για τον Ιωνικό. Αγγελίδης, Αλεξανδρίδης θα χάσει την μπάλα. Σαμπάνης, ο playmaker του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός που έχει να κερδίσει 5 χρόνια μέσα στην Νίκαια. Έχει μια αρκετά καλή πορεία στο φετινό πρωτάθλημα, παρότι διαθέτει μια ανανεωμένη ομάδα. Ενώ ο Ιωνικός είναι η πρώτη χρονιά που παίζει χωρίς το μεγάλο του αστέρι, τον Παναγιώτη Γιαννάκη, που από φέτος φοράει τη φανέλα του Άρη. Αγγελίδης γυρίζει στον Αλεξανδρίδη, προσποίηση, κόβεται από τον Καμπούρη. Ο Καμπούρης που είναι το νέο μεγάλο αστέρι των Ερυθρολεύτων, αλλά ο Αλεξανδρίδης βρήκε τον τρόπο να πετύχει τελικά το καλάθι. Να εδώ, ο πιο ψηλός παίκτης της Νίκαιας, ο Αλεξανδρίδης. Παραγιός. Για το Μανιάτη και αυτός για το Σαμπάνη. Κουκκής. Σαμπάνης. Παραγιός δοκιμάζει σουτ 3 πόντων και 3-2. Περνάει ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός που δεν έχει σήμερα στις τάξεις του τον Ραυτόπουλο. Ο Ραυτόπουλος έχει έναν τραυματισμό. Σαμπάνης τώρα για τον Κουκκή. Παραγιός. Σαμπάνης για τον Καμπούρη που χάνει με φάουλ όμως την μπάλα από τον Αλεξανδρίδη. Να ο Κώστας Δρίγας που σημειώνει την παράβαση. Η μπάλα πλάγια για τους παίκτες του Ολυμπιακού. Ο Παραγιός το πλάγιο για τον Καμπούρη. Πάλι Παραγιός, Καμπούρης, το πίβοτ και βήματα που σφύριξαν συγχρόνως και ο Σταύρου και ο Ρίγας. Να ο Σταύρου, ο δεύτερος γύρος. Αγγελίδης. Το μπάσιμο, το σουτ και rebound εύκολο από τον Καμπούρη. Σαμπάνης τώρα για τον Κουκκή. Πάλι Σαμπάνης. Μανιάτης. Σε θέση playmaker για τον Κουκκή. Καμπούρης, Κουκκής, Σαμπάνης για τον Παραγιό. Κόβεται από τον Περτέση, αυτός πρόχνει την μπάλα για να εφηδιάσει. Το μπάσιμο θα στοχίσει από πολύ κοντά ο Περτέσης. Ο Καμπούρης κέρδισε το rebound. Σαμπάνης τώρα. Για το Κουκκή, Παραγιός. Κουκκής περνάει στον Καμπούρη, πολύ ωραία αυτός μες στη ρακέτα. Εκμεταλλεύτηκε την αδράνεια του Αλεξανδρίδη. 2-5 το σκορ για τον Ολυμπιακό. Και η μπάλα πλάγει για τους Ερυθρολεύκους. Μετά από αυτή την μεσολάβηση μπροστά στον Περτέση. Σαμπάνης. Μανιάτης που βγαίνει έξω από την γραμμή των 6-25. Δρίμπλα με τα αριστερό, Καμπούρης. Σαμπάνης. Η μπάλα θα κυλήσει έξω από τον αγωνιστικό χώρο, είναι για τον Ολυμπιακό. Στο πλάγιο ο Παραγιός για τον Σαμπάνη. Παραγιός σουτ 3 πόντων και νέο καλάθι. 2 τρίποντα από τον Παραγιός σε ισάριθμες προσπάθειες.
2-8 προηγείται ο Ολυμπιακός πριν ακόμα συμπληρωθεί το τρίτο λεπτό του αγώνα. Πετρίδης Αγγελίδης. Μεγάλη, παίζε καλά. Για τον Περτέση και πάλι Πετρίδης. Προσποίηση. Το σουτ με τα μπλο, rebound από τον Καλαφατάκη. Θα κόψει ο Καμπούρης, Αγγελίδης για τον Αλεξανδρίδη. Το μπάσιμο και το καλάθι. Και φάουλ που πήρε ο Αλεξανδρίδης. Να το εδώ. Ήταν ο Αλεξανδρίδης ο καλύτερος παρτενέρ του Γιαννάκη μέχρι πέρυσι. Από φέτος θέλει δεν θέλει. Είναι υποχρεωμένος να παίζει το ρόλο του πρωταγωνιστή. Και στα μέχρι τώρα παιχνίδια τα έχει καταφέρει αρκετά καλά. 4-8 λοιπόν και ο Αλεξανδρίδης έχει μία βολή. Μειώνει σε 5-8. Να τόσο εδώ. Σαμπάνης. Λέβει ο Περτέσης τελικά. Πάντα Περτέσης τον σταματάει με φάουλο Κουκής. Έτσι ο Περτέσης τον βλέπουμε εδώ στο έδαφος έχει δικαίωμα για δύο βολές. Και ακούτε τις ιαχές των οπαδών του Ιωνικού. Παροτρύνουν την ομάδα τους. Ακόμα ένα σούτ για τον Περτέση. Το σκορ έγινε 6-8. Να Περτέσης και τώρα ο Σαμπάνης. Παραγιός για τον Καμπούρη. Παραγιός πάλι Καμπούρης. Του κλείνει την εσωτερική ο Αλεξανδρίδης. Ο Σταύρου καταλογίζει φάουλ. Διαμαρτύρεται το παίκτη του Ιωνικού. Ήταν το δεύτερο φάουλ του Αλεξανδρίδη. Σαμπάνης για το Μανιάτη. Σαμπάνης το σούτ με ταμπλό. 6-10. Να ο Σαμπάνης. Πετρίδης τώρα για τον Ιωνικό. Στον Περτέση. Rebound από τον Παραγιό. Ο Σαμπάνης, αλλά θα διώξει ο Αγγελίδης μπροστά από τον Μανιάτη που θα κουμπίσει την μπάλα, όπως τουλάχιστον έδειξε ο Σταύρου. Έτσι ο Ιωνικός έχει δικαίωμα για νέα επίθεση. Αλεξανδρίδης, νέο καλάθι. Ο Αλεξανδρίδης, να τόσο εδώ που είναι γρήγορος και φεύγει στον εφηλιασμό. 8-10 το σκορ. Σαμπάνης, Παραγιός, Καμπούρης, το πίβοτ, το σούτ με ταμπλό και νέο καλάθι. 8-12. Να ο Αργύρης Καμπούρης, ύψος 2 μέτρα και 5 εκατοστά. Είναι στους υπόψιν του ομοσπονδιακού προπονητή για την εθνική ομάδα. Αγγελίδης, Περτέσης, το σούτ υποπίεση. Κερδίζει ο Κουκής στο έδαφος, γίνεται μάχη εκεί με τον Περτέση. Τελικά οι διαιτητές έχουν δώσει, θα σας πω την αλήθεια, δεν είδα τι έχουν δώσει. Αυτή τη στιγμή έχουμε time out. Ξαναβλέπουμε τη φάση. Κοιτάξτε εδώ πως έχει πιάσει την μπάλα ο παίκτης του Ολυμπιακού και μεσολαβεί και ο Περτέσης. Πιθανότερο είναι ότι πρέπει να έχει δοθεί τζάμπολ. Ο Ματθαίου εδώ με τους παίκτες του Ολυμπιακού και να και η άλλη πλευρά, ο Μιχάλης Αναστασιάδης με τους νικιώτες. Και εδώ βλέπουμε το τελευταίο καλάθι του Αργύρη Καμπούρη παρά την πίεση του Αλεξανδρίδη. Πράγματι έχουμε τζάμπολ ανάμεσα στον Περτέση και τον Κουκί. Κέρδισαν οι παίκτες του Ιωνικού με τον Περτέση τώρα, Αγγελίδης. Πετρίδης δοκιμάζει σούτ τριών πόντων. 11-12 το σκορ, να ο Πετρίδης. Και τώρα Κουκίς για τον Ολυμπιακό. Σαμπάνης, Παραγιός. Βήματα
καταλογίζει ο Κώστας Δρίγας, η μπάλα πλάγια για τον Ιωνικό. Πετρίδης, Αγγελίδης, το σούτ με ταμπλό. 13-12, ο Ιωνικός περνάει μπροστά μέσα σε θερμά χειροκροτήματα. 14,5 λεπτά πριν το τέλος του πρώτου μηχρόνου. Μανιάτης για τον Παραγιό και φάουλ που έχει κάνει ο Πετρίδης. Η μπάλα είναι πλάγια για τους ερυθρόλευκους. Του Κις για τον Σαμπάνη, αυτός τον Καμπούρη, έξω η μπάλα στον Παραγιό. Καμπούρης βγάζει πολύ ωραία στο Σαμπάνη, Κουκκής για το Μανιάτη. Παραγιός, το σούτ υποπίεση, rebound από τον Αλεξανδρίδη και φάουλ του Καμπούρη στην προσπάθειά του να διεκδικήσει την μπάλα. Είναι το δεύτερο φάουλ του Καμπούρη μετά από 6 λεπτά αγώνα. Να ο Αγγελίδης τώρα, playmaker για τον Ιωνικό. Είναι γιος του Ορέστη Αγγελίδη, του ενός εκ των ομοσπονδιακών προπονητών και μέχρι πέρυσι ήταν παίκτης του ΠΑΟΚ. Ο Πετρίδης άστοχος του αυτή τη φορά. Ο Μανιάτης για τον Παραγιό. Σαμπάνης προσπαθεί να επιβιάσει, θα πετάξει την μπάλα όμως εκτός γηπέδου. Και να τώρα ο Περτέσης από την άλλη πλευρά. Πιέζεται αλλά πετύχει ένα δύσκολο καλάθι, ακούγεται τα χειροκροτήματα, 15-12, περνάει ο Ιωνικός με 3 πόντους διαφορά. Ο Κουκκής για τον Παραλιό, Καμπούρης κοντά στο καλάθι και follow πολύ ωραίο από το Μανιάτη. Κάνει το σκορ 15-14, να ο Μανιάτης. Αγγελίδης. Πετρίδης, Αγγελίδης. Πετρίδης, ακάλυπτο σούτ για 3 πόντους. Θα χάσει την μπάλα ο Καμπούρης. Και έτσι ο Ιωνικός έχει δικαίωμα για μια νέα επίθεση. Πετρίδης. Αλεξανδρίδης. Ένα δύσκολο καλάθι. 17-14 για τον Ιωνικό. Να ο Αλεξανδρίδης που είναι ο σκόρερ του αγώνα. Μέχρι στιγμής βέβαια. Παραγιός, Μανιάτης, το σούτ και το καλάθι από τον Ελληνοκαναδό άσο του Ολυμπιακού, Νάτος, 17-16 το σκορ. Ο Πετρίδης για τον Καλαφατάκη, αυτός νέο καλάθι, 19-16, να ο Καλαφατάκη. Ένα ωραίο παιχνίδι, γρήγορο και από τις δύο πλευρές, ο Σαμπάνης για τον Παραγιό. Φάουλ, επιθετικό φάουλ του Αργύρη Καμπούρη πάνω στον Αλεξανδρίδη. Το φάουλ καταλόγησε ο διαιτής Σταύρου, τον βλέπουμε εδώ, ο δεύτερος διαιτής. Ήταν το τρίτο φάουλ του Καμπούρη, ενώ ο Ολυμπιακός τώρα έκανε την πρώτη του αλλαγή. Μπήκε ο Δαρίβας στη θέση του Σαμπάνη. Να ο Αγγελίδης για τον ΠΑΟΚ, για τον Ιωνικό σε θέση playmaker. Μαρκάριο Δαρίβας, προς στιγμή πήγε να κερδίσει την μπάλα. Μπάλα πλάγια για τον Ιωνικό. Ο Πετρίδης στον Αγγελίδη, αυτός άστοχο σούτ, rebound από τον Παραγιό. Δύο Ολυμπιακοί, μόνοι τους προς το καλάθι. Το lay-up από τον Δαρίβα, κάνει το σκορ 19-18. Να ο Δαρίβας. Και τώρα ο Ιωνικός με τον Περτέση για τον Πετρίδη. Καλαφατάκης Πετρίδης, σούτ για 3 πόντους. Rebound από τον Καμπούρη. Παραγιός. Μανιάτης για τον Δαρίβα, Κουκκής, Παραγιός, Δαρίβας, Κουκκής για τον Καμπούρη, ωραίο καλάθι, πολύ βελτιωμένος ο Αργύρης Καμπούρης, πήρε την μπάλα σε δύσκολη θέση, η κίνησή του ήταν πάρα πολύ σωστή για να φτάσει στο στόχο.
Η μπάλα πλάγια για τον Ιωνικό. Ο Περτέσης για τον Πετρίδη. Και τώρα Αγγελίδης. Αλεξανδρίδης. Καλάθι και φάουλ. Φάουλ που έκανε αυτή τη φορά ο Παραγιός. Είναι το πρώτο φάουλ για τον Παραγιό. 21-20 το σκορ. Και ένα σουτ για τον Αλεξανδρίδη. Ενώ ο Φέδωρ Ματθαίου παίρνει time out. Βλέποντας ότι οι παίκτες του έχουν προβλήματα απέναντι στον Αλεξανδρίδη, που επαναλαμβάνω είναι ταχύτατος και διεισδυτικός, ακόμα και όταν η αντίπαλη άμυνα έχει προλάβει να οργανωθεί. Βλέπουμε εδώ το τελευταίο καλάθι από τον Καμπούρη. Και οι παίκτες του Ολυμπιακού που παίρνουν ήδη θέσεις για τη συνέχεια του αγώνα. Ο Αλεξανδρίδης έτοιμος, θα πάρει την μπάλα από το Ρίγα για να εκτελέσει την μία βολή. Επαναλαμβάνω, σκορ 21-20, 11 λεπτά και 2 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του πρώτου μηχρόνου. ...22-20... και Δαρίβας για τον Ολυμπιακό. Μανιάτης. Φάουλ Καλαφατάκη στην προσπάθειά του να εμποδίσει τη διείσδυση του ερυθρόλευκου παίκτη. Ο Παραγιός στο πλάγιο για το Δαρίβα. Μανιάτης. Δύσκολο σούτ, rebound από τον Αλεξανδρίδη. Αγγελίδης, Καλαφατάκης. Το σούτ με ταμπλό και νέο καλάθι για τον Ιωνικό. 24-20, νέο Καλαφατάκης. Δαρίβας. Μανιάτης, λάθος πάσα για τον Παραγιό. Ο Ιωνικός έτσι αποκτά το δικαίωμα να κάνει μια νέα επίθεση. Να ο Ρίγας καταλόγησε το πλάγιο. Αλεξανδρίδης, νέο καλάθι. Είδατε πόσο γρήγορα ο ψηλός του Ιωνικού, που ξαναβλέπουμε, φεύγει στην επίθεση. 26-20. Δαρίβας. Καμπούρης. Παραγιός, με συγχωρείτε. Για τον Καμπούρη, το πίβοτ και το καλάθι από τον Αργύρη Καμπούρη, να τόσο εδώ. 26-22. Ο Πετρίδης για τον Περτέση. Ο Μπάσιμο και το φάουλ από τον Καμπούρη. Έχει 4 φάουλ τώρα ο ψηλός του Ολυμπιακού. Ενώ απομένουν 9 λεπτά και 46 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο, ο Φέδων Ματθαίου θα αναγκαστεί τώρα να κάνει 2 αλλαγές χρόνος. Θα βγάλει από τον αγώνα τον Καμπούρη οπωσδήποτε. Βγάζει και τον Μανιάτη και βάζει τον Παπαχριστόπουλο με το νούμερο 11 και τον Ναλμπάντη με το νούμερο 12 δεξιά στην οθόνη σας. Αστοχείο Περτέσης. Έχει ακόμα ένα σουτ. Επαναλαμβάνω, σκορ 26-22, 9 και λεπτά και 45 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του ημιχρόνου. Ο Ναλμπάντης για τον Δαρίβα. Αυτός για τον Παραγιό. Και τώρα Ναλμπάντης, το πίβοτ. Rebound από τον Περτέση που σπρώχνει την μπάλα. Το σταματάει με φάουλ ο Ναλμπάντης. Έτσι ο Περτέσης έχει δικαίωμα για 2 σουτ. Να ο Περτέσης στις βολές.
27-22. Δαρύβας τώρα. Παραγιός Δαρύβας. Αλμπάντης. Αστοχή, παίρνει όμως το rebound. Χάνει την μπάλα εκεί πιθανώς με φάουλ. Είναι 3 δευτερόλεπτα μέσα στη ρακέτα που δεν καταλογίζονται. Μετράει το καλάθι 28-24. Να ο Αλμπάντης. 8 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα ακόμα για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Ο Αγγελίδης ανταποδίδει με ένα σούτ 3 πόντων. 31-24. Να ο Αγγελίδης. Παραγιός. Και φάουλ που καταλογίστηκε στον Πετρίδη. Ήταν το δεύτερο φάουλ του Πετρίδη. Την μπάλα πλάγια για τον Ολυμπιακό. Ο Παραγιός στο Δαρύβα. Και πάλι Παραγιός. Σούτ για 3 πόντους και καλάθι. 31-27. Ο Παραγιός πριν πετύχει 3 τρίποντα. Δεν έχει αστοχήσει σε κανένα. Περτέσεις. Πετρίδης, Περτέσεις. Πετρίδης, σούτ για 3 πόντους. Rebound από τον Παραγιό. Δαρύβας. Παπαχριστόπουλος, Δαρύβας. Αστοχή στο τρίποντο. Αγγελίδης σπρώχνει την μπάλα. Rebound από τον Παπαχριστόπουλο. Δίνει την μπάλα στον Δαρύβα. Παραγιός. Νέο τρίποντο. Και νέο καλάθι από τον Παραγιό. 4-4. Ένα πολύ σπουδαίο ρεκόρ. Και ο Ολυμπιακός πλησιάζει 31-30 αποκλειστικά χάρη στα τρίποντα σουτ και καλάθια του Παραγιού. Αγγελίδης. Περτέσεις, Πετρίδης. Αλεξανδρίδης, η μπάλα στον Αγγελίδη. Περτέσεις, το μπάσιμο. Χάνεται προς την μπάλα, αλλά την κερδίζει ο Καλαφατάκης. Τελικά Αλεξανδρίδης με στην ρακέτα και το φάουλ από τον Ναλμπάντη. Δίνει το δικαίωμα στον Αλεξανδρίδη για 2 βολές. 7 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Ο Ιωνικός προηγείται με 31-30. Και ο Αλεξανδρίδης, ξαναδούμε εδώ τη φάση, κοιτάξτε πόσες φορές πήγε να χαθεί η μπάλα. Και τελικά το φάουλ του Ναλμπάντη πάνω στον Αλεξανδρίδη. Δύο σούτ λοιπόν. Ακόμα ένα για τον Αλεξανδρίδη. Που ενώ καταφέρνει και ευστοχή εντός παιδιάς από δύσκολες θέσεις, είδατε ότι στις 2 ελεύθερες βολές δεν τα κατάφερε το ίδιο καλά. Παραγιός. Rebound από τον Αλεμπάντη. Πάτησε έξω από το γήπεδο όμως. Η μπάλα είναι για τον Ιωνικό. Διαμαρτύρεται χωρίς να ξέρει τώρα. Προσέχτε. Δεν μπορεί να ξέρει που πάτησε, ο διαιτής ήταν δίπλα, είδε καθαρά ότι έχει πατήσει έξω και όμως διαμαρτύρεται. Εντάξει, έχουμε τραυματισμό του Παραγιού. Αυτό, αν ο Παραγιός δεν μπορέσει να συνεχίσει, θα είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να πάθει ο Ολυμπιακός, που ήδη έχει με 4 φάουλ τον Καμπούρη. Και αν χάσει και τον καλύτερο του παίκτη μέχρι στιγμής, τον Παραγιό, για να ξαναδούμε τη φάση. Κοιτάξτε πώς πατάει έξω καθαρά ο Ναλμπάντης. Και ο Παραγιός πάντα στο έδαφος.
Ήδη ο Ματθαίου σήκωσε τον Μανιάτη για να τον αντικαταστήσει. Ο Παραγιός έφυγε από τον αγώνα κουτσένοντας Νάτος εδώ. Και ο Ματθαίου όρθιος να καθοδηγεί τους παίκτες του. Βλέπετε ο Παραγιός δεν μπορεί να πατήσει το πόδι του. Το παιχνίδι όμως ξαναρχίζει. Με επίθεση του Ιωνικού που προηγείται 31-30. Αγγελίδης, Πετρίδης, Αγγελίδης. Τώρα Περτέσης για τον Πετρίδη. Αγγελίδης, Περτέσης, Πετρίδης. Το σούτ με ταμπλό. 33-30. Να το σου δω ο Πετρίδης. Σαμπάνης. Παπαχριστόπουλος. Σαμπάνης. Ναλμπάντης. Και φάουλ από τον Αγγελίδη στην προσπάθειά του να εμποδίσει μια διείσδυση χωρίς την μπάλα στον Δαρίβα. Πλάγια λοιπόν η μπάλα. Παπαχριστόπουλος. Δαρίβας. Μανιάτης. Παπαχριστόπουλος. Το σούτ υποπίεση με ταμπλό. Αλεξανδρίδης κέρδισε το rebound παρά το σπρόξιμο του Ναλμπάντη. Αλεξανδρίδης θα αποτύχει αυτή τη φορά. Η μπάλα όμως είναι ξανά για τον Ιωνικό. 5 λεπτά και 51 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Και ενώ η ομάδα της Νίκαιας προηγείται με 33-30. Αγγελίδης τώρα. Πετρίδης. Εντελώς άστοχο σουτ, rebound από τον Δαρίβα. Προσπαθεί να οργανώσει τώρα μια επίθεση ο Δαρίβας. Μανιάτης, το σουτ και το καλάθι, 33-32, μειώνουν οι ερυθρόλευκοι. Πετρίδης τώρα για τον... Ξανά ο Πετρίδης, προσπαθεί ο Καλαφατάκης, αλλά αυτός που θα κερδίσει rebound είναι ο Μανιάτης. Παπαχριστόπουλος για το Δαρίβα και πάλι Παπαχριστόπουλος, πολύ ωραία στον ευθυμιασμό και το φάουλ του Πετρίδη. Έτσι λοιπόν ο Σαράντης Παπαχριστόπουλος, βλέπετε εδώ το Σταύρου πώς καταλογίζει, πώς σημειώνει το φάουλ του Πετρίδη πάνω στον Παπαχριστόπουλο. Τρία φάουλ ο Πετρίδης. Έτσι λοιπόν λέγαμε ο Παπαχριστόπουλος έχει δικαίωμα για δύο σουτ. Το σκορ πάντα 33-32 για τον Ιωνικό. Και τώρα 33-33 ισοφαρίζει ο Παπαχριστόπουλος. Αγγελίδης. Περτέσης Αγγελίδης για τον Πετρίδη. Σουτ για τρεις πόντους. Rebound από τον Σαμπάνη. Παπαχριστόπουλος. Δαρίβας. Κερδίζει ο Σαμπάνης. Αγγελίδης τώρα. Είναι βήματα ή φάουλ. Ζητούν φάουλ οι οπαδοί του Ιωνικού. Φάουλ του Ναλμπάντη πάνω στον παίκτη της Νίκαιας. Οι διαιτητές όμως έδωσαν βήματα. Η μπάλα είναι για τον Ολυμπιακό και έχουμε time out που ζήτησε ο προπονητής του Ιωνικού, ο Μιχάλης Αναστασιάδης. Ξαναδούμε τη φάση. Είναι φάουλ. Έχουν δίκιο οι νικαιώτες. Είναι φάουλ του Ναλμπάντη πάνω στον Αγγελίδη και όχι βήματα γιατί ο Ναλμπάντης δεν ήταν ακίνητος. Λοιπόν και στην επίθεση ο Ολυμπιακός με τον Σαμπάνη. Απέτυχε ο Δαρίβας σε αυτό το γρήγορο σουτ. Γουριώτης που μπήκε στη θέση του Πετρίδη.
Φάουλ τώρα. Φάουλ από τον Ναλμπάντη πάνω στον Αλεξανδρίδη. Είναι το τρίτο φάουλ του Ναλμπάντη. Δικαίωμα για δύο σούτ στον Αλεξανδρίδη. 34-33, 4 λεπτά και 28 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Ο Σάνης για το Δαρίβα. Σαμπάνης. Μανιάτης. Κερδίζει ο Αγγελίδης. Πάσα εφηλιασμού για τον Περτέση που κόβει ο Σαμπάνης. Αγγελίδης rebound από τον Σαμπάνη. Ο Καλαφατάκης θα διώξει την μπάλα πλάγια για τον Ολυμπιακό. Σαμπάνης. Δαρίβας Κουκής. Δαρίβας. Σαμπάνης στο σούτ για 3 πόντους. Rebound από τον Αλεξανδρίδη. Γουριώτης για τον Περτέση. Κερδίζει ο Δαρίβας. Μανιάτης. Σαμπάνης. Δαρίβας στον Μανιάτη και φάουλ του Καλαφατάκη. 3 λεπτά και 35 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του χρόνου. Ο Ιωνικός προηγείται με 35-33. Κάνει τώρα μια αλλαγή. Μπαίνει στη θέση του Αγγελίδη ο Αντωνίου με το νούμερο 6. Να ο Αγγελίδης που θα κάτσει στον πάγκο. Ενώ ο Μανιάτης έχει δικαίωμα για ένα και ένα σούτ. Αφού αστόχησε λοιπόν το πρώτο, δεν έχει δεύτερο. Γουριώτης για τον Αντωνίου. Πάλι Γουριώτης. Καλαφατάκης, Γουριώτης, Περτέσης. Κερδίζει ο Δαρίβας. Reverse dribble, ξεφεύγει πολύ ωραία. Και ξυπνή πάσα για το Μανιάτη. Αυτός θα στοχίσει εξ επαφής. Κουκής χάνει την μπάλα. Πάλι Δαρίβας και φάουλ από τον Αντωνίου. Έτσι ο Δαρίβας έχει δικαίωμα για ένα και ένα σούτ. Ήταν πάρα πολύ ωραίες οι ενέργειες του Δαρίβας αυτές τις δύο φάσεις. Πάσα ακριβίας προς τον Ναλμπάντη που έχασε βέβαια το καλάθι, προς τον Μανιάτη που έχασε εξ επαφής το καλάθι και συνεχεία κέρδισε το rebound για να πάρει το φάουλ. Ευστοχή τώρα, έτσι αποκτά το δικαίωμα και για το δεύτερο σουτ. 35-34, 3 λεπτά και 7 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου και 35-35 η ισοφάριση από τον Δαρίβα. Γουριώτης. Πήγε να κλέψει ο Δαρίβας, Περτέσης τον σταματάει ο Μανιάτης, η μπάλα στον Αλεξανδρίδη. Κερδίζει ο Μανιάτης, Δαρίβας πολύ ωραία στο Κουκί. Είδατε πώς ξεδιπλώνεται ο εφηνδιασμός των παικτών του Ολυμπιακού. Να ο Κουκής, ο Ολυμπιακός τώρα προηγείται με 35-37. Περτέσης, με συγχωρείτε Γουριώτης. Τώρα Περτέσης πιέζεται, θα χάσει την μπάλα, Ναλμπάντης δίνει στον Δαρίβα. Αυτό το λέει up και νέο καλάθι. 35-39 από τον Δαρίβα που τον βλέπουμε εδώ. Ακόμα 2 λεπτά και 23 δευτερόλεπτα. Ο Γουριώτης με την μπάλα για τον Αντωνίου. Περτέσης στον Καλαφατάκη, ακάλυπτος το σούτ και το καλάθι. 37-39. Να ο Καλαφατάκης εδώ. Ακόμα 2 λεπτά. Σαμπάνης, ο playmaker του Ολυμπιακού. Για τον Μανιάτη. Τώρα Δαρίβας. Κουκής. Κρατάει την μπάλα. Δαρίβας. Υποπίεση το σούτ. Το follow από τον Αλμπάντη. 37-41. Να ο Αλμπάντης εδώ. Ο Γουριώτης για τον Περτέση και πάλι Γουριώτης. Καλαφατάκης, ένα περίεργο, ένα δύσκολο καλάθι, ένα καλάθι όμως, 39-41.
Ακόμα ένα λεπτό και 25 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Και κοιτάξτε τον Ματθαίου πώς τα λέει με τους παίκτες του. Και όλα αυτά σε μια στιγμή που θα πρέπει να είναι ευχαριστημένος. Σκεφτείτε δηλαδή να μην ήταν, τι θα έκανε. Ξαναβλέπουμε εδώ το καλάθι του Καλαφατάκη. Ναλμπάντης για τον Δαρίβα. Ναλμπάντης χάνει την μπάλα, κερδίζει ο Γουριώτης. Και τεχνική ποινή στον Ναλμπάντη από τον Σταύρου. Είναι κακό πράγμα ένας παίκτης να μην ξέρει να κλείσει το στόμα του και να διαμαρτύρεται συνέχεια ως διαιτητές. Ασφαλώς δεν μπορεί να έγινε τίποτε άλλο εδώ από το κάτι να μουρμούριζε προς τον Σταύρου ο Ναλμπάντης. Έτσι έχει και αυτός τώρα 4 φάουλ, όσα και ο Καμπούρης. Και το πρόβλημα του Ολυμπιακού γίνεται πιο έντονο. 40-41 μείωσε ο Πετρίδης που ανέλαβε να εκτελέσει τις βολές. Ναλμπάντη στο rebound για τον Σαμπάνη. Ακόμα ένα λεπτό και 5 δευτερόλεπτα. Σαμπάνης. Κουκής για τον Ναλμπάντη. Θα χάσει την μπάλα από τον Γουριώτη. Κερδίζει ο Κουκής από τον Αντωνίου. Και φάουλ του Αντωνίου πάνω στον Κουκί. Το δεύτερο φάουλ για τον Αντωνίου. Ο Κουκίς έχει δικαίωμα για ένα και ένα σούτ 54 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Πετρίδης. Αντωνίου. Γουριώτης. Αντωνίου. Σουτ 3 πόντων. Ο Δαρίβας κερδίζει την μπάλα. Ναλμπάντης με ταμπλό. Σαμπάνης. 40-43. Ακόμα 27 δευτερόλεπτα. Μια επίθεση δηλαδή για τον Ιωνικό. Να ο Πετρίδης για τον Αντωνίου. Καλαφατάκης βγάζει τον Αντωνίου. Καλαφατάκης το σούτ, rebound από τον Ναλμπάντη, ακόμα 8 δευτερόλεπτα. Δαρίβας σπρώχνει την μπάλα στο Κουκί, αυτός αποκαλεί θέση με ταμπλό. Το follow από τον Μανιάτη, μετράει το καλάθι, λέει ο Κώστας Δρίγας, ο πρώτος διαιτητής του αγώνα. Έτσι έχουμε σκορ 40-45 για τον Ολυμπιακό, το βλέπετε και εδώ, ακριβώς με τη λήξη του ημιχρόνου. Οι παίκτες του Ιωνικού βιάστηκαν να κάνουν το σούτ 10 δευτερόλεπτα πριν το τέλος, ενώ είχαν τη δυνατότητα να κρατήσουν την μπάλα κι άλλο στην κατοχή τους. Και οι παίκτες του Ολυμπιακού μπόρεσαν να αντιδράσουν αστραπιαία. Ξαναδούμε τη φάση, το σούτ από το Κουκί και ενώ είναι άστοχο, θα πάει ο Μανιάτης, θα κάνει το follow και θα πετύχει το καλάθι. Ο Κώστας Τρίγας, σαν πρώτος διαιτητής του αγώνα, δεν δίστασε να καταλογίσει αμέσως το καλάθι, πιστεύοντας ότι η μπάλα έφυγε από το χέρι του Μανιάτη πριν ακουστεί το σινιάλο της λήξης του πρώτου ημιχρόνου. Σε αυτό το σημείο όμως θα διακόψουμε για λίγο την περιγραφή μας. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ένα ρεπορτάζ μέσα στον αγωνιστικό χώρο για τον αγώνα και για τη χειρονομία του Ιωνικού να προσφέρει τις πράξεις του σημερινού αγώνα υπέρ των παιδιών της Αιθιοπίας.
χέρια. Κύριε Ζημαράκη, ο σύλλογός σας κάνει σήμερα μία ευγενή χειρονομία προς τα παιδιά της Αιθιοπίας που, όπως όλοι γνωρίζουμε, περνάνε κάποιες πολύ δύσκολες στιγμές. Πώς ο Ιωνικός σκέφτηκε να κάνει αυτή τη χειρονομία? Θεωρήσαμε υποχρέωσή μας να συμβάλλουμε έστω με τα μικρά οικονομικά μέσα που έχουμε, να συμβάλλουμε λιγάκι σε αυτό το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά της Αιθιοπίας. Ειδικά λόγω των ημερών νομίζαμε ότι ήταν χρέος μας να προσφέρουμε αυτή τη πραγματικά πολύ μικρή χαρά στα παιδιά αυτά. Ο Ιωνικός σκέπτεται να κάνει κι άλλες ενέργειες σαν και αυτή τη σημερινή. Γιατί βέβαια είναι γνωστό ότι είναι ένα σωματείο που δεν έχει κάποιες μεγάλες οικονομικές δυνατότητες. Ναι, ασφαλώς οι δυνατότητες μας είναι πάρα πολύ περιορισμένες. Έχουμε όμως όλη την επιθυμία να βοηθήσουμε σε αυτό τον σκοπό και χαρακτηριστικά σας λέω ότι έχουμε ήδη αποφασίσει να κάνουμε και έναν αγώνα ποδοσφαίρου και τα έσοδα να διατεθούν και αυτά για αυτόν τον σκοπό. Πέστε μου, είστε μια καινούργια διοίκηση, είστε ένας καινούργιος πρόεδρος. Σε ένα σωματείο που τα τελευταία χρόνια με χίλιες δυσκολίες κρατιέται στην πρώτη εθνική. Αυτή η παρουσία σας στον Ιωνικό, στην Προεδρία, συνδυάζεται με μια απουσία. Την απουσία του Παναγιώτη Γιαννάκη που πήρε μεταγραφή και πήγε στον Άρη. Πώς είναι τα πράγματα λοιπόν σήμερα, με ένα νέο συμβούλιο και χωρίς το μεγάλο αστέρι που έλαβε τόσα χρόνια στην οίκια, τον Γιαννάκη? Πράγματι, όπως είπατε, ο Γιαννάκης ήταν ένα μεγάλο αστέρι. Ο Ιωνικός όμως είχε φτάσει στο σημείο να μην μπορεί ή και να μην πρέπει να κρατήσει τον αθλητή. Με την παραχώρησή του δόθηκε η ευκαιρία σε νέα παιδιά να δείξουν και εκείνα τις πραγματικές τους δυνατότητες. Είναι γεγονός ότι παλαιότερα όλο το παιχνίδι του Ιωνικού ήταν γύρω από τον αθλητή Γιαννάκη. Τώρα ο καθένας παίρνει μια πρωτοβουλία, άλλοτε βέβαια πετυχαίνει, άλλοτε όχι. Αλλά πιστεύουμε ότι κάναμε μια αρχή που θα αποδώσει καρπούς. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Ο Ιωνικός έχει ένα πάρα πολύ θετικό ρεκόρ στις ομάδες μπάσκετ, ανάμεσα στις ομάδες μπάσκετ της πρώτης εθνικής κατηγορίας. Έχει τον ίδιο προπονητή εδώ και πολλά χρόνια, τον Μιχάλη Αναστασιάδη. Σε τι οφείλεται αυτό το πράγμα, εκτός βέβαια από το ότι οπωσδήποτε είναι πετυχημένη η δουλειά του προπονητή? Είμαστε ευχαριστημένοι από τη δουλειά του. Οι αθλητές μας δεν έχουν κανένα πρόβλημα μαζί του και δεν βλέπουμε τον λόγο γιατί να αλλάξουμε ένα προπονητή πετυχημένο. Ναι, αυτό το είπα και εγώ από πριν. Αλλά δεν νομίζω ότι ο κύριος Αναστασιάδης είναι ο μόνος προπονητής πετυχημένος στο ποδόσφαιρο ή στο μπάσκετ, γιατί περίπου η νοοτροπία είναι η ίδια. Δεν νομίζω ότι όλοι οι προπονητές που φεύγουν από μια ομάδα είναι αποτυχημένοι. Τι ειδικό συμβαίνει με τον κύριο Αναστασιάδη? Έχει δεθεί με τον Ιωνικό? Τι συμβαίνει? Οπωσδήποτε, στα τόσα χρόνια που είναι κοντά μας, έχει γίνει και εκείνος, ας πω, ένας αθλητής του Ιωνικού. Είναι πάρα πολύ συναισθηματικά δεμένος με την ομάδα. Δεν είναι καθαρά επαγγελματικό.
για τον κύριο Αναστασιάδη. Είναι και συναισθηματικοί λόγοι σοβαροί. Θα ήθελα να μιλήσουμε τώρα για κάτι άλλο που μέχρι πέρυσι τουλάχιστον αποτελούσε την αχίλιο πτέρνα του Ιωνικού. Θα καταλάβατε ασφαλώς, εννοώ τον κόσμο. Βλέπω στο σημερινό παιχνίδι αυτός ο κόσμος που στο παρελθόν στην προσπάθειά του να συμπαρασταθεί όσο μπορούσε πιο θερμά στον Ιωνικό είχε δημιουργήσει 1000 προβλήματα. Σας είχε αναγκάσει να παίξετε μακριά από το γήπεδο σας πολλές φορές λόγω τιμωρίας. Τον βλέπω σήμερα αυτόν τον κόσμο να είναι μεν εκδηλωτικός αλλά μέσα σε πολύ ωραία πλαίσια. Πώς το εξηγείτε αυτό το πράγμα? Κατά τη γνώμη μου, δύο είναι οι λόγοι. Ο πρώτος είναι ότι ο κόσμος μας κατάλαβε πώς πρέπει να βοηθάει την ομάδα. Και ο δεύτερος, πιστεύω ότι η παρουσία του Γιαννάκη λιγάκι ξεσήκωνε τον κόσμο. Δηλαδή, έφυγε ο Γιαννάκης και ηρέμησε ο κόσμος, θέλετε να πείτε? Ναι, και ηρεμήσανε λίγο. Δεν παίζουμε πια γεγονός αυτό το φαντεζί, οι θεαματικές ενέργειες που λίγο πολύ ξεσήκωναν τον κόσμο. Πέστε μου τώρα, πριν σταματήσουμε για να ετοιμαστούμε για το δεύτερο ημίχρονο, ποιες είναι οι προοπτικές της ομάδας σας? Μια ομάδα που είπατε ότι δεν έχει μεγάλα οικονομικά μέσα, αλλά έχει ανθρώπους με μεγάλη διάθεση για δουλειά. Η πρόθεσή μας είναι να ενισχυθεί η ομάδα μας με νέα παιδιά, ούτως ώστε να μπορέσουμε για πολλά χρόνια να είναι μαζί όλα αυτά τα παιδιά. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία. Δεν έχουμε τίποτα άλλο να πούμε. Ευχαριστώ και πολύ, σας εύχομαι και καλή συνέχεια στον σημερινό αγώνα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σύριο. Κώστας Δρίγας κάλεσε τους παίκτες των δύο ομάδων να είναι έτοιμοι για την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Ενώ εδώ ξαναβλέπουμε μια φάση από το πρώτο ημίχρονο. Αν δεν κάνω λάθος, είναι το πρώτο καλάθι του αγώνα. Το πρώτο καλάθι πέτυχε ο Ιωνικός. Ναι, πράγματι. Από τον Αλεξάνδριο. Οι δύο ομάδες αρχίζουν ως εξής στο δεύτερο ημίχρονο. Πετρίδης, Περτέσης, Αλεξανδρίδης, Αγγελίδης, Καλαφατάκης ο Ιωνικός, όπως είχε αρχίσει και τον αγώνα. Σαμπάνης, Κουκής, Μανιάτης, Παραγιός. Παραγιός που συνεχίζει. Ο τραυματισμός του δεν ήταν, φαίνεται, σοβαρός. Και ένα Αλμπάντης για τον Ολυμπιακό. Αλλαγή λοιπόν σε σχέση με την πεντάδα του πρώτου ημιχρόνου. Ο Αλμπάντης στη θέση του Καμπούρη. Πετρίδης, Περτέσης. Η μπάλα φτάνει στον Παραγιό μετά από την μεσολάβηση του Κουκί. 40-45 λοιπόν προηγείται ο Ολυμπιακός. Και ο Σαμπάνης σε θέση playmaker για τον Παραγιό. Αλμπάντης. Σαμπάνης, Κουκής, Αλεξανδρίδης στο rebound, η μπάλα στον Περτέση.
Ενώ βλέπουμε εδώ τους εκπροσώπους της Αιθιοπίας που βρίσκονται, που παρακολουθούν τον αγώνα. Και πάλι εδώ. Ο Μανιάτης σε μια ωραία προσπάθεια κάνει το σκορ 40-47 για τον Ολυμπιακό. Και τώρα ο Ιωνικός στην επίθεση με τον Αγγελίδη. Πετρίδης, πάλι Αγγελίδης για τον Αλεξανδρίδη. Αυτός βγάζει ωραία στον Περτέση, προσποίηση, γυρίζει την μπάλα, θα χάσουν εκεί οι Ιωνικοί. Παραγιός. Πετρίδης κερδίζει την μπάλα με τα παρέμβαση του Περτέση. Περτέση στο lay-up, το follow από τον Αλεξανδρίδη. 42-47 ο Αλεξανδρίδης και ακούτε τα χειροκροτήματα. Σαμπάνης, ο playmaker του Ολυμπιακού για τον Παραγιό. Και πάλι Σαμπάνης για τον Κουκί. Μανιάτης πιέζεται, βγάζει έξω στον Παραγιό. Το σούτ για 2 πόντους. Rebound από τον Αλεξανδρίδη. Και τώρα Αγγελίδης για τον Περτέση. Αλεξανδρίδης. Νέο καλάθι. 44-47. Νάτος εδώ ο Αλεξανδρίδης. Σαμπάνης τώρα για τον Παραγιό. Και πάλι Σαμπάνης. Κις. Σαμπάνης. Ναλμπάντης. Το σούτ rebound από τον Αγγελίδη. Ο Αλεξανδρίδης ελίσσεται και νέο καλάθι. Νάτος εδώ, ενώ δεν είναι πολύ ψηλός, έχει μια περίεργη κίνηση, έχει έναν ωραίο ελιγμό, έχει και πάνω απ' όλα έχει ταχύτητα που το επιτρέπει να σημειώνει δύσκολα καλάθια απέναντι σε ψηλότερους αντιπάλους. Κέρδισε ο Παραγιός στο rebound και έδωσε τη λύση, 46-49. Πετρίδης, Αγγελίδης για τον Πετρίδη ξανά, τώρα Γουριώτης, Αγγελίδης το σούτ ακάλυπτος, rebound από τον Καλαφατάκη, βγάζει την μπάλα στον Πετρίδη, σούτ για 3 πόντους, η μπάλα θα βγει μέσα από το καλάθι, ο Σαμπάνης για τον Κουκί, Σαμπάνης για τον Αλπάντη από καλή θέση, 46-51. Αυτός είναι ο Μανιάτης, δεν είναι ο Αλαρπάντης, το καλάθι το πέτυχε ο Αλαρπάντης, αυτός εδώ. Αγγελίδης. Περτέσης, Αγγελίδης. Πετρίδης. Πολύ ωραία στον Περτέση, αυτός παίρνει την εσωτερική. 48-51. Να Περτέσης. Τώρα Σαμπάνης, Κουκής, Μανιάτης, Κουκής για τον Αλμπάντη. Το σούτ υποπίεση και φάουλ του Παραγιού στην προσπάθειά του να διεκδικήσει την μπάλα από τον Πετρίδη. 48-51 ο Ρήγας καταλογίζει την ποινή. Ο Παραγιός έχει 2 φάουλ. Και τώρα ο Ιωνικός στην επίθεση με τον Αγγελίδη. Πετρίδης, Περτέσης, Πετρίδης, νέο σούτ για 3 πόντους. Έχει κάνει πολλά άστοχα σούτ 3 πόντων ο Πετρίδης. Και ένα δύσκολο καλάθι από τον Καλαφατάκη. 50-51 το σκορ. Παραγιός για τον Μανιάτη. Rebound από τον Παραγιό. Προσπαθεί, αλλά δεν θα τα καταφέρει. Αγγελίδης για τον Πετρίδη. Η μπάλα χάνεται για τον Ιωνικό. Ο Ρήγας είναι κοντά και έχει προσωπική άποψη. Κουκής στο Μανιάτη. Και φάουλ του Πετρίδη πάνω στον Παραγιό. Ενώ ο Ματθαίου βγάζει τον Κουκί και βάζει τη θέση του τον Δαρύβα. Νάτος εδώ με το νούμερο 13, ο Δαρύβας.
Δαρίβας, Μανιάτης, Ναλμπάντης. Και ωραία μέσα στο καλάθι, 50-53. Νάτος, Ναλμπάντης. Περτέσεις για τον Αγγελίδη. Αλεξανδρίδης και το follow από τον Καλαφατάκη. Να εδώ Καλαφατάκης που ολοκλήρωσε την προσπάθεια του συμπαίκτη του. 52-53. Ο Σαμπάνης playmaker για τον Ολυμπιακό. Γαρίβας για τον Παραγιό. Ένα ωραίο καλάθι, 52-55 από τον Γιάννη Παραγιό, 14 λεπτά και 27 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του αγώνα. Ο Αγγελίδης για τον Ιωνικό, Πετρίδης. Σπρώχνει ο Πετρίδης και κάνει το φάουλ που καταλογίζει χωρίς καθυστέρηση ο Ρήγας. Είναι το πέμπτο φάουλ του Πετρίδη που θα φύγει από τον αγώνα. Θα μπει στη θέση του ο Γουριώτης, νάτος εδώ. Τέσσερα λοιπόν λεπτά και 20 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του αγώνα, ο Πετρίδης ήταν ο πρώτος παίκτης που αποχώρησε αναγκαστικά από τον αγώνα με 5 φάουλ. Δαρίβας. Σαμπάνης για τον Παραγιό. Αυτός για τον Δαρίβα, Παραγιός, Δαρίβας, αλλά στην μπάλα. Σαμπάνης γρήγορα στον Αλμπάντη. Το σούτ με ταμπλό και νέο καλάθι. 52-57. Ο Αλμπάντης που αποδείχθηκε χρυσή λύση στη θέση του Αργύρη Καμπούρη που φορτώθηκε γρήγορα με 4 φάουλ. Φάουλ του Μανιάτη πάνω στον Αλεξανδρίδη. Είναι το πρώτο φάουλ του Μανιάτη. Ακόμα 13 λεπτά και 47 δευτερόλεπτα ο Ολυμπιακός προηγείται 52-57 του Ιωνικού. Μπάλα πλάγια για τον Ιωνικό. Γουριώτης. Καλαφατάκης για τον Γουριώτη, Περτέσης. Αλεξανδρίδης προσπαθεί να βρει τον Καλαφατάκη. Δεν έγινε καλή συνεννόηση. Σαμπάνης για τον Δαρίβα. Μανιάτης. Ο Παραγιός ένα δύσκολο σουτ. Γουριώτης. Περτέσεις. Γουριώτης τώρα σαν playmaker για τον Αγγελίδη. Αλεξανδρίδης. Τον κόβει ο Παραγιός και φάουλ. Φάουλ του Παραγιού. Στη δεύτερη προσπάθεια να διεκδικήσει την μπάλα δηλαδή από τον Αγγελίδη. Ήταν το τρίτο φάουλ του Παραγιού και έχουμε τώρα time out. Time out που πήρε ο Μιχάλης Αναστασιάδης, ο προπονητής του Ιωνικού. Εδώ βλέπουμε τον Ματθαίου να συμβουλεύει τους παίκτες του. Δεν το θυμάμαι αυτόν τον άνθρωπο να είναι ευχαριστημένος ποτέ, κοιτάξτε. Και βλέπουμε ξανά το τελευταίο καλάθι των Ερυθρολεύκων από τον Ναλμπάντη. Θα ξαναρχίσει το παιχνίδι με επίθεση του Ιωνικού. Ο Γουριώτης για τον Περτέση. Αυτός δοκιμάζει ένα σουτ rebound από τον Καλαφατάκη, αλλά θα ολοκληρώσει ο Μανιάτης. Πάντα Μανιάτης υπό την πίεση του Περτέση. Βγάζει στον Παραγιό. Σαμπάνης. Δαρίβας ακάλυπτος. Μανιάτης. Χάνει την μπάλα. Και φτάνει ο Γουριώτης στο lay-up. 54-57. Ο Σαμπάνης για τον Ολυμπιακό. Μανιάτης, Παραγιός και φάουλ του Γουριώτη πάνω στον Γιάννη Παραγιό. Μπράβο, Γιάννη, δεν πειράζει, Γιάννη. Μπάλα πλάγια για τους Ερυθρόλευκους, ήταν το πρώτο φάουλ του Γουριώτη. Μπράβο,
Σαμπάνης, Παραγιός, χάνει ο Ναλμπάντης την μπάλα που είναι για τον Ιωνικό. Γουργιώτης για τον Περτέση, Γουργιώτης για τον Αλεξανδρίδη, θα κερδίσει ο Μανιάτης. Δαρίβας, Σαμπάνης, ο playmaker για τον Μανιάτη. Παραγιός που κάνει το σουτ και νέο καλάθι από τον Γιάννη Παραγιό που είχε ένα ωραίο σερί, εύστοχο σουτ τριών πόντων στο πρώτο ημίχρονο. 54-59 προηγείται το Ολυμπιακός. Καλαφατάκης. Rebound από τον Σαμπάνη και σπρώχνει την μπάλα, αλλά έχουν γυρίσει τρεις παίκτες του Ιωνικού. Δαρίβας κάνει το σουτ αντί να περιμένει τους παίκτες του. Περτέσης. Καλαφατάκης, Γουργιώτης. 56-59 από τον Γουργιώτη που τον βλέπουμε εδώ. Ο Γουργιώτης που επανήλθε σήμερα στην ομάδα του Ιωνικού μετά από μία αποχή. Σαμπάνης. Πάλι Σαμπάνης. Και από ένα φάουλ δίνει ο Ρήγας στους Δαρίβα Αγγελίδη που άλληλος προχνόντουσαν εκτός φάσεως. Έτσι το παιχνίδι θα ξαναρχίσει με τζάμπολ, αφού ο διαιτητής καταλόγησε φάουλ και στη μία ομάδα και στην άλλη. Κέρδισε ο Παραγιός, δίνει στο Μανιάτη. Δεν μετράει το καλάθι, έχει προηγηθεί φάουλ από τον Καλαφατάκη. Είναι το τρίτο φάουλ του Καλαφατάκη, 10 λεπτά και 53 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Ο Ολυμπιακός προηγείται με 56-59. Ο Παραγιός θα επαναφέρει την μπάλα από πλάγια θέση για τον Σαμπάνη. Πάλι Παραγιός. Ο Ναλμπάντης κερδίζει το rebound. Δίνει στο Σαμπάνη, το σούτ απ' έξω και το καλάθι των τριών πόντων, 56-62. Να ο Σαμπάνης. Rebound από το Μανιάτη μετά το άστοχο σούτ του Περτέση. Μανιάτης από το Σαμπάνη και τώρα Παραγιός. Σαμπάνης για το Μανιάτη που θα κρατήσει την μπάλα παρά την προσπάθεια του Καλαφατάκη και νέο τρίποντο από το Σαμπάνη. 56-65. Ο Ολυμπιακός φεύγει με 9 πόντους. Ακόμα 10 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα. Γουργιώτης και φάουλ από τον Κουκί πάνω στον Γουργιώτη. Ο Κουκίς που πήρε πριν από λίγο τη θέση του Δάριβα. Ενώ τώρα έχουμε time out. Ο Ρήγας. Ήταν το δεύτερο φάουλ του Κουκί. Όπως βλέπετε, η γραμματεία δείχνει τα φάουλ που κάνει κάθε παίκτης. Και ξανά εδώ. Το σούτ των τριών πόντων του Σαμπάνη. Και βέβαια θα παρατήρησαν οι τηλεθεατές ότι ο Σαμπάνης έκανε το σούτ έξω από την γραμμή των 6 μέτρων και 25 και όταν επανήλθε στο έδαφος βρέθηκε μέσα από τη γραμμή. Αυτό δεν έχει καμία σημασία. Ο κανονισμός εξετάζει πού βρίσκεται ο παίκτης την ώρα που σηκώνεται για το σούτ και όχι πού πέφτει μετά το σούτ. Μπορείς δηλαδή να σουτάρεις απ' έξω και να πέσεις μέσα από τη γραμμή. Το σουτ μετράει για 3 πόντους εφόσον ευστοχείς. Καλαφατάκης για τον Αγγελίδη. Τώρα Περτέσης, Αγγελίδης. Κλέβει ο Μανιάτης την μπάλα. Φεύγει στον εφουνδιασμό και φάουλ του Αγγελίδη πάνω στον παίκτη του Ολυμπιακού. Εσκεμμένο φάουλ που δίνει το δικαίωμα στον Μανιάτη να εκτελέσει 2 βολές. Ήταν το τρίτο φάουλ του Αγγελίδη, 9 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του αγώνα. ...56-66 από τον Μανιάτη. ...56-67, 11 πόντι για τον Ολυμπιακό. Γουργιώτης για τον Περτέση.
Γουριώτης, Περτέσης για τον Αλεξανδρίδη. Κερδίζει ο Κουκής. Κάνει βήματα που δεν καταλογίζονται. Μανιάτης και φάουλ του Γουριώτη. Ο Κουκής με τον Παραγιό. Πάντα Παραγιός. Σαμπάνης. Ναλμπάντης. Παραγιός. Σούτ για 3 πόντους. Rebound από τον Περτέση. Ο Μανιάτης κερδίζει την μπάλα. Ο Σαμπάνης για τον Κουκί. Και φάουλ από τον Γουριώτη. Ο Ιωνικός κάνει μία ακόμα αλλαγή. Θα μπει στον αγώνα ο Αντωνίου με το νούμερο 6 στη θέση του Περτέση. Ξαναβλέπουμε εδώ την τελευταία επίθεση των Ερυθρολεύκων και τον τρόπο με τον οποίο ο Γουριώτης ανέκοψε τον Κουκί που προσπαθούσε να πάρει την εσωτερική και να φτάσει μέχρι το καλάθι. '56-'67, 9 λεπτά και 6 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του αγώνα. 11 πόντι διαφορά για τον Ολυμπιακό, ικανή εφόσον οι παίκτες των Ερυθρολεύκων δείξουν ψυχραιμία και αυτοσυγκράτηση να τους δώσουν το παιχνίδι. Κουκής. 56-68. '56-'69, 13 πόντι διαφορά και ο Αγγελίδης τώρα για τον Ιωνικό. Κουριώτης, Αντωνίου, Καλαφατάκης, το σούτ και το καλάθι, 58-69, να ο Καλαφατάκης που διέκοψε το σερί των άτυχων επιθέσεων του Ιωνικού. Σαμπάνης για τον Κουκί, αυτός περνάει στον Παραγιό. Ναλμπάντης, Κουκής. Ναλμπάντης, ακάλυπτος, follow από τον Παραγιό. 58-71, 8 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Αντωνίου, Αγγελίδης, Αντωνίου για τον Γουριώτη, χάνεται η μπάλα. Και φάουλ που έδωσε ο Σταύρου στον εις του Γουριώτη, καθώς ο παίκτης του Ιωνικού προσπαθούσε να αποσπάσει την μπάλα από τον Παραγιό. Έτσι ο Παραγιός, μια και ο Ιωνικός έχει συμπληρώσει τα 8 φάουλ στο δεύτερο ημίχρονο, έχει δικαίωμα για ένα και ένα σούτ από τη θέση του φάουλ. Μάλλον από τη θέση των ελευθέρων βολών. Rebound από τον Καλαφατάκη, η μπάλα στο Γουριώτη. Αγγελίδης, Γουριώτης, Αντωνίου. Και φάουλ του Κουκί πάνω στον Γουριώτη. Είναι το τρίτο φάουλ για τον Κουκί, 7 λεπτά και 52 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Γουριώτης, Αντωνίου, Καλαφατάκης, Αλεξανδρίδης, Ναλμπάντης κέρδισε το rebound, ο Αλεξανδρίδης τώρα τελευταία δεν βρίσκει διέξοδο από το καλάθι του Ολυμπιακού. Ο Καλαφατάκης με lay-up κάνει το σκορ 60-71. Κουκής. Και φάουλ από τον Αγγελίδη πάνω στον Κουκί. 4 φάουλ ο Αγγελίδης, ο Κουκής αποκτά δικαίωμα για ένα και ένα σούτ.
Ενώ ο Αναστασιάδης κάνει μια νέα αλλαγή, ξαναβάζει στον αγώνα τον Περτέση στη θέση του Αγγελίδη. Να ο Περτέσης που ξαναμπήκε στον αγώνα. Και ξανά η φάση. Εν μεταξύ ο Χουκής ευστόχησε στο πρώτο σούτ, έτσι έχει και δεύτερο, 60-72. 60-73, 7 λεπτά και 16 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του αγώνα. Γουριώτης για τον Αντωνίου. Πάλι Γουριώτης. Φάουλ από τον Χουκή. 7 λεπτά και 4 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Ο Χουκής έχει 4 φάουλ. Σκορ 60-73 για τον Ολυμπιακό. Καλαφατάκης Αντωνίου. Πολύ ωραία στον Αλεξανδρίδη που τον σταματάει ο Παραγιός. Μανιάτης για τον Κουκί, αυτός ακάλυπτος. Κερδίζει την μπάλα ο Καλαφατάκης. Αντωνίου. Γουριώτης. Περτέσης. Φάουλ από τον Παραγιό πάνω στον Περτέση. 6 λεπτά και 41 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Ο Περτέσης θα εκτελέσει 2 βολές. ...61-73, 12 πόντι διαφορά για τον Ολυμπιακό και να ο Περτέσης που έχει ακόμα μια βολή. Ο Καλαφατάκης κερδίζει την μπάλα. Είναι πλάγια για τον Ιωνικό. Γουριώτης, Καλαφατάκης, Αντωνίου. Rebound από τον Μανιάτη. Μανιάτης σπρώχνει την μπάλα. Κουκής θα ξανακερδίσει. Πιεζόμενος δίνει στον Αντωνίου. Περτέσης. Το rebound από τον Αλμπάντη και φάουλ του Περτέση, καθώς προσπαθούσε να πάρει το επιθετικό rebound μετά από την αποτυχημένη του προσπάθεια. Ήταν το δεύτερο φάουλ του Περτέση. Ο Ναλμπάντης έχει δικαίωμα για ένα και ένα σουτ. Ναλμπάντης λοιπόν στις βολές. Θα εκτελέσει και τη δεύτερη, αφού ευστόχησε στην πρώτη, 61-74. Αντωνίου για τον Γουριώτη. Αλεξανδρίδης θα χάσει την μπάλα. Ο Σαμπάνης στο Κουκί. Αυτός παρά την προσπάθεια του Γουριώτη. Ένα νέο καλάθι, 61-77, 16 πόντι για τον Ολυμπιακό. Γουριώτης. Κόβει ο Παραγιός, ο Αλεξανδρίδης θα κερδίσει, μετράει το καλάθι και ένα σουτ για τον center for του Ιωνικού. 63 λοιπόν, 77 και μια βολή για τον Αλεξανδρίδη. ...64-77, ακόμα 5 λεπτά και 45 δευτερόλεπτα. Ανοίγονται σε pressing οι παίκτες του Ιωνικού. Ο Παραγιός για τον Σαμπάνη. Μανιάτης. Βγάζει ωραία στον Παραγιό, αυτός θα στοχεί εξ επαφής. Αλεξανδρίδης για τον Αντωνίου. Γουριώτης, ακάλυπτος, 66-77, να ο Γουριώτης, κάποιες ελπίδες για τον Ιωνικό, ακόμα 5 λεπτά και 11 δευτερόλεπτα, δεν έχει κρυφθεί τίποτα. Μανιάτης,
Πάντα μανιά της κλέβει ο Αντωνίου. Προσπαθεί να φτάσει στο lay-up και τα καταφέρνει. 68-77. Να ο Αντωνίου. Time out που ζήτησε ο προπονητής του Ολυμπιακού, ο Φέδων Ματθαίου. Για να δούμε, πρέπει να έχει πολλά νεύρα και πράγματι, κοιτάξτε εδώ. Είδαμε ξανά πως έκλεψε την μπάλα ο Αντωνίου και πετυχαίνει εδώ το καλάθι του Ιωνικού. Και να ο νεαρός. Το παιχνίδι λοιπόν θα ξαναρχίσει. Απομένουν 4 λεπτά και 55 δευτερόλεπτα. Ο Ολυμπιακός προηγείται με 68-77. Σαμπάνης με την μπάλα. Κουκής. Παραγιός για τον Μανιάτη. Αυτός θα φτάσει με το καλάθι. 68-79. Να ο Μανιάτης. Ουριώτης. Αντωνίου για τον Γουριώτη. 3 δευτερόλεπτα μέσα στη ρακέτα ο Αλεξανδρίδης. Η μπάλα πλάγια για τους παίκτες του Ολυμπιακού. Ακόμα 4,5 λεπτά. Σαμπάνης. Πάντα Σαμπάνης με την μπάλα. Για τον Παραγιό και αυτό στο Μανιάτη. Ξεφεύγει από τον Καλαφατάκη. Διπλό σπάσιμο στον αέρα. Κερδίζει ο Σαμπάνης το rebound. 68-81. 4 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα ακόμα. Ενώ ο Σαμπάνης. Αντωνίου για τον Γουριώτη. Και πάλι Αντωνίου. Σουτ για 3 πόντους. Rebound από τον... από κανέναν τελικά. Η μπάλα είναι πλάγια για τον Ολυμπιακό. Παραγιός Σαμπάνης. Πάντα Σαμπάνης. Δίνει στον Ναλμπάντη. Ο Παραγιός θα κερδίσει το rebound, την παραφάνει στο Μανιάτη. Πάλι Παραγιός δεν βιάζεται και για λογαριασμό του κάνει πολύ καλά. Μανιάτης και φάουλ από τον Καλαφατάκη, δεν μετράει το καλάθι του Ρώτα. Γιατί ο παίκτης του Ολυμπιακού έκανε το σούτ αφού είχε προηγηθεί το φάουλ. Ακόμα 3 λεπτά και 33 δευτερόλεπτα, σκορ 68-81 για τους ερυθρόλευκους. Ο Αναστασιάδης κάλεσε και πάλι στον πάγκο τον Περτέση. Έβαλε στη θέση του τον Αγγελίδη. Ένα και ένα σούτ για τον Μανιάτη. 68-82. Ακόμα 3,5 λεπτά. Αντωνίου για τον Γουριώτη. Και πάλι Αντωνίου. Στον... ο Αλεξανδρίδης είδατε ότι αστόχησε και πάλι. Η μπάλα στο Σαμπάνι. Και φάουλ του Αγγελίδη στην προσπάθεια του να κλέψει την μπάλα από τον παίκτη του Ολυμπιακού. Ήταν το 5ο φάουλ για τον Αγγελίδη, θα φύγει από τον αγώνα. Δύο παίκτες του Ιωνικού αναγκαστικά στον πάγκο, ο Πετρίδης και ο Αγγελίδης, να ο Γουριώτης που ξαναμπαίνει μέσα. Και ξανά η τελευταία φάση. Κοιτάξτε πως πέφτει πάνω στον παίκτη του Ολυμπιακού ο Αγγελίδης. Γουριώτης, Αντωνίου, κερδίζει ο Μανιάτης η μπάλα στον Σαμπάνη. Μανιάτης, Παραγιός, Σαμπάνης, ακόμα 2 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα, Παραγιός, Μανιάτης, Κουκής, Σαμπάνης για το Μανιάτη, προσπαθεί ο Καλαφατάκης
Η μπάλα όμως είναι και πάλι για τους ερυθρόλευκους. 2 λεπτά και 38 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Στο πλάγιο ο Παραγιός. Μανιάτης. Χρεώνεται με επιθετικό φάουλ ο Παραγιός. Ήταν το τρίτο φάουλ. 2 λεπτά και 35 δευτερόλεπτα ακόμα. Το σκορ 68-83 για τον Ολυμπιακό. Την μπάλα στον Περτέση. Καλαφατάκης. Rebound ο Μανιάτης. Σαμπάνης. Παραγιός. Σαμπάνης. Παραγιός για τον Μανιάτη. Παραγιός. Κουκής. Σούτ για 3 πόντους. Ο Μανιάτης ξανακέρδισε όμως, θα δώσει στον Παραγιό. Ακόμα 2 λεπτά για να τελειώσει το μάτς. Μανιάτης, το σούτ από την κορφή της ρακέτας, 68-85. Όλα δείχνουν πια ότι ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να χάσει την νίκη. Αντωνίου για τον Περτέση. Αντωνίου για τον Γουριώτη. 70-85 μείως ο Γουριώτης που τον βλέπουμε εδώ. Ακόμα 1 λεπτό και 40 δευτερόλεπτα. Αργά αργά ο Σαμπάνης δεν βιάζεται. Δεν έχει κανένα λόγο για το για να κάνει πιο γρήγορα. Μανιάτης τώρα για τον Παραγιό. Πάντα Παραγιός. Ναλμπάντης για τον Σαμπάνη. Μανιάτης με αντίπαλο τον Καλαφατάκη. Χάνει την μπάλα. Περτέσεις. Αποτυγχάνει στην προσπάθειά του, κερδίζει ο Καλαφατάκης την μπάλα μέσα από τα χέρια του Ναλμπάντη. Του Σαμπάνη είναι ο Καλαφατάκης με το ηρωικό του καλάθι, 72-85. Παραγιός, ακόμα 1 λεπτό, ο Μανιάτης για τον Σαμπάνη. Αυτός πάλι στο Μανιάτη. Μανιάτης. Το σούτ από τον Παραγιό, κερδίζει ο Κουκής και θα πετύχει ένα εύκολο καλάθι, 72-87. Ακόμα 35 δευτερόλεπτα για να τελειώσει ο αγώνας. Ο Γουριώτης βρίσκει τον Αλεξανδρίδη μες στη ρακέτα, 74-87, ακόμα 20 δευτερόλεπτα. Ο Ολυμπιακός δηλαδή μπορεί να κάνει μια επίθεση και να τελειώσει το παιχνίδι. Σαμπάνης για τον Κουκί, θα χάσει την μπάλα να την ξανακερδίσει. Τελικά ο Ρήγας λέει την μπάλα είναι για τον Ιωνικό. Ο Περτέσης φεύγει προς το καλάθι του Ολυμπιακού, 76-87. Και σε αυτό το σημείο, με αυτό το καλάθι του Περτέση, ο αγώνας τελείωσε. Ο Ολυμπιακός έσπασε μια παράδοση 5 χρόνων που τον ήθελε να χάνει εδώ στην Νίκαια από τον Ιωνικό. Κέρδισε τον αγώνα με 76-87 και συνέχισε τις τελευταίες καλές του εμφανίσεις και τα καλά αποτελέσματα. Σε αυτό το σημείο όμως, κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, η ζωντανή μας μετάδοση από την Νίκαια τελείωσε. Καλό σας βράδυ.